do ba 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 do do ba do 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 a do ba do ba do 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 ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do. Διαβάσεις πεζών και Έλληνες οδηγοί. Μια σχέση λατρείας ή μήπως μια σχέση μίσους. Η αλήθεια είναι πως στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες δεν δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε στις διαβάσεις. Ο Έλληνας οδηγός φαίνεται πως αδιαφορεί σε μεγάλο βαθμό για τις διαβάσεις των πεζών και αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει κανείς καθημερινά. Δεν χρειάζεται να έχει ταξιδέψει πολύ κανείς στην Ευρώπη για να δει τη διαφορετική συμπεριφορά των οδηγών απέναντι στους πεζούς και τις διαβάσεις. Στην Ελλάδα δεν σεβόμαστε τις διαβάσεις, είτε υπάρχει φανάρι, είτε όχι. Σταματούν οι οδηγοί στις διαβάσεις? Έτσι και έτσι. Ναι, όχι τόσο πολύ. Εσείς όταν οδηγάτε σταματάτε για να περάσουν οι πεζοί? Όσο μπορώ, ναι. Σταματούν οι οδηγοί στις διαβάσεις για να περάσουν οι πεζοί? Ναι. Όχι πάντα. Σταματούν, πιστεύετε, οι οδηγοί στις διαβάσεις? Όχι πάντα. Όχι. Δεν σταματάνε εδώ στην Ελλάδα. Έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχω δει ότι γενικά δεν σταματάνε. Πιο πολύ στην Αγγλία, ας πούμε, σταματάνε απευθείας. Μόλις δούνε και μικρά παιδάκια και εγγύους, σταματάνε απευθείας. Ενώ εδώ στην Ελλάδα όχι. Σταματούν, πιστεύετε, οι οδηγοί όσο θα έπρεπε στις διαβάσεις για να περάσουν οι πεζοί? Όχι. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς, οι πεζοί έχουν προτεραιότητα στις διαβάσεις πεζών, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει φωτεινό σηματοδότης. Τα φανάρια των πεζών είναι ισοδύναμα των υπολείπων στις τυπικές διασταυρώσεις οδών και η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη επιφέρει και στις δύο περιπτώσεις αυστηρές κυρώσεις. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να σταματήσουν πριν τη διάβαση όταν κάποιος πεζός ετοιμάζεται να τη διασχίσει ή τη διασχίζει ήδη. Για το λόγο αυτό πρέπει να πλησιάζουν τη διάβαση με ιδιαιτέρως μικρή ταχύτητα. Σταματούν, πιστεύετε, οι οδηγοί στις διαβάσεις για να περάσουν οι πεζοί? Εδώ, κοίταξε, είναι Άρισε Βούρτσε και Λουάγου. Έρχομαι από την Γερμανία. Αυτό δεν μονάχα εδώ στην Ελλάδα βρίσκεται. Πρέπει να συμμορφωθούν οδηγοί. Άλλο τίποτα δεν λέω. Πρέπει να περιμένουν. Αλλά κανείς δεν περιμένει. Εσείς όταν οδηγείτε, σταματάτε? Βεβαίως σταματάω. Και δεν οδηγά κανένα μεθυσμένο. Όλοι σουρωμένοι είναι. Αυτό πρέπει να το κόψουν, να το πείτε παντού. Εγώ είμαι στη Γερμανία 52 χρόνια, 36 μήνες πέρασα εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ γίνεται μήλος. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να φύγουν αυτά. Και οι οδηγοί μεγάλοι που οδηγάνε τα μάξια, τα σκαλασμένα, αυτά πρέπει να τα περνάνε. Δηλαδή, κοντρόλ, τεστ, αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα το έλεγα. Εσείς οδηγείτε? Οδηγώ, ναι. Σταματάτε? Όταν μπορώ, ναι. Όταν το έχω στο μυαλό μου, συνήθως, ναι. Όχι, όχι. Όχι, ε? Όχι. Το έχετε παρατηρήσει και εσείς όταν περνάτε το δρόμο? Σαφώς. Εσείς οδηγάτε? Οδηγώ. Σταματάτε για να περάσουν? Πολλές φορές, ναι. Τις περισσότερες. Είναι κάτι που στην Ελλάδα γενικά δεν γίνεται συχνά. Δεν υπάρχει. Όλα ξεκινούν από θέμα παιδείας. Πιστεύω πως ναι, πρέπει να σταματάνε, το σωστό, γιατί είναι το σωστό, έτσι πρέπει να γίνεται. Το κάνουν όμως, γίνεται? Στην πόλη μας συνήθως γίνεται. Δόξα τω Θεώ, γενικά ο Εύρος είμαστε και φιλότιμοι και φιλόξενοι άνθρωποι. Νομίζω πως ναι, πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι και λίγο θέμα παιδείας. Είναι πως θα μάθεις από το σπίτι, εννοείται αυτό. Είναι θέμα παιδείας και από το σχολείο που πρέπει να γίνονται τέτοια μαθήματα από νωρίς, νομίζω. Στην περίπτωση τώρα που ο οδηγός οχήματος παραβιάσει τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους πεζούς και τις διαβάσεις, υπάρχει πρόστιμο 200 ευρώ και μπορεί να το αφαιρεθούν δίπλωμα οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας. Η πράξη, ωστόσο, έχει αποδείξει πως το πρόστιμο αυτό δεν είναι ικανό για να συνετίσει τους Έλληνες οδηγούς να συμμορφωθούν με τους νόμους.